Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι κύριε Υπουργέ στο ζήτημα της ερώτησης. Εμείς στην ερώτησή μας διατυπώνουμε συγκεκριμένο ερώτημα που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Βεβαίως δεν είναι ξέχωρο όπως αναφέρουμε εξάλλου μέσα στην ερώτηση η εγκύκλιος αυτή από την προηγούμενη, από το προηγούμενο αν θέλετε νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις όποιες αποφάσεις έχουν πάρθει είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων στη χώρα μας. Και επιμένουμε και λέμε ότι με την ελόγω εγκύκλιο πρώτον αμφισβητείται ότι το προϊόν που παράγουν οι αμπελοκαλλιεργητές αμβικούχοι ονομάζεται τσίπορο και αντίστοιχα τσικουδιά. Αφού υποχρεωτικά μετονομάζεται σε προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών των διήμερων. Χωρίς όμως να διευκρινίζεται ακόμα και αυτό, ποιο ακριβώς είναι το προϊόν. Τσίπουρο, τσικουδιά, απόσταγμα σίκων και πάει λέγοντας μια σειρά ονομασίες που έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον τρόπο παραγωγής. Δεύτερον, στην εγκύκλιο δεν αναφέρεται η νομική βάση από όπου να προκύπτει πως οι διήμεροι δεν παράγουν το προϊόν τσίπουρο και τσικουδιά. Τρίτον, αν και πλέον των 100 χρόνων που έχουν περάσει οι διήμεροι παράγουν το τσίπουρο και την τσικουδιά αυθαιρέτως προσθέθηκε στην εγκύκλιο και εμφιάλωσε ο στάδιο παραγωγής τους. Γεγονός που σημαίνει πως απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους συστηματικούς και όχι στους διήμερους παραγωγούς. Που σύμφωνα με το νόμο του 2001 επιτρέπεται και διατίθεται το χήμα, δηλαδή τσίπουρο χήμα ή τσικουδιά. Τέταρτον, με βάση την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έγινε δεκτό ότι τα παραγόμενα από τους διήμερους αποσταγματοποιούς αλκοολούχα αποστάγματα αποτελούν ακριβώς τσίπρο και τσικουδιά. Πέμπτον, στη βάση ότι αποτελούν απόσταγμα στεμφύλων, σταφυλής, το τσίπρο και η τσικουδιά εκδίδονται άδειες στους μικρούς αποσταγματοποιούς να αποστάξουν τα στέμφυλά τους, ενώ η τελευταία αποσταγματική περίοδος 19-20 ολοκληρώθηκε με την έκδοση αδειών απόσταξης από τα ελληνικά τελωνία για τους μικρούς αποσταγματοποιούς για την παραγωγή του τσίπρου και της τσικουδιάς και όχι γενικώς και αορίστως αποστάγματος μικρών αποσταγματοποιών. Έκτον, γνωρίζουμε όλοι πως η δυνατότητα της απόσταξης του τσίπρου και της τσικουδιάς από τον αμπελουργό του δίνει όντως τη δυνατότητα διαχρονικά, εδώ και 100 και πλέον χρόνια, τη δυνατότητα να ενισχύσει, να συμπληρώσει, αν θέλετε, το αγροτικό του εισόδημα, που ειδικά τα τελευταία χρόνια συμπιέζεται διαρκώς με την αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, των μειωμένων τιμών στο προϊόν, τις φορολογίες, τα χαράτσια και πάει λέγοντας. Και ενδεικτικά, για παράδειγμα, στο Δήμο Τυρνάβου, στη Λάρισα, ο αμπελώνας της περιοχής περιλαμβάνει 26.000 στρέμματα. Με παραγωγή περίπου 70 εκατομμυρίων κιλών σταφυλιών, από αυτά τα 11 εκατομμύρια κιλά, ένα μέρος δηλαδή, τα 11 εκατομμύρια τα απορροφά ο Αγροτικός Συνοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, 15 εκατομμύρια κιλά απορροφούν τα υπόλοιπα ενοπία και αποσταγματοπία της περιοχής. Έτσι περίπου τα 2/3 της ετήσιας παραγωγής σταφυλιών απορροφούνται μέσω της παραγωγής του τσίπουρου από τα καζάνια του Δήμου Τυρνάβου, αλλά και των γύρω περιοχών, φυσικά Ελασσόνα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Καστοριά, Πιερία και πάει λέγοντας. Δίνοντας βεβαίως τη δυνατότητα στα περίπου 300.080 μέλη των οικογενειών των αμπελοκαλλιεργητών να αποκτούν ένα συμπληρωματικό εισόδημα που τους δίνει μια μικρή ανάσα επιβίωσης απέναντι στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας τόσο της γενικότερης πολιτικής αλλά και της αντιαγροτικής πολιτικής των κυβερνήσεων διαχρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί τους μικρομεσαίους αγρότες και εν προκειμένου αμπελοκαλλιεργητές στο ξεκλήρισμα. Και λοιπόν και στο ερώτημα αλλά και η τελευταία διατύπωση κύριε Πρόεδρε είναι η εξής. Να αποσυρθεί η εγκύκλιος. Αυτό ζητούμε. Να αποσυρθεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος. Και μάλιστα επειδή σας άκουσα να επικαλείστε τα ζητήματα βάλατε και το ζήτημα της υγείας είχατε μια συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής του Τυρνάβου. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες. Καταθέσαν τις απόψεις τους με υπομνήματα κτλ. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι και το ίδιο το Γενικό Χημείο του Κράτους επιβεβαιώνει με διαδοχικές, αν θέλετε, ή διαχρονικά ελέγχους που γίνονται,
την αξιοπιστία ή αν θέλετε την πιστοποίη ότι το προϊόν, το χήμα, τσίπουρο, τσικουδιά αντίστοιχα, είναι εφάμιλο ή και καλύτερο μπορούμε να λέγεται από τα εμφιαλωμένα. Και βεβαίως καμία σχέση δεν έχει το παραδοσιακό και χήμα τσίπουρο και τσικουδιά σε ό,τι αφορά, δεν υπάρχει ζήτημα προφανώς και στην ονομασία τους, αλλά από εκεί και πέρα και στην ιχνηλασιμότητά τους για λόγους φορολογικούς ή και προστατευτικούς της υγείας, όπως λέμε, των καταναλωτών. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνοντας. Εμείς ζητούμε, κύριε Υπουργέ, να αποσυρθεί η εγκύκλος και ούτως ώστε να μπορούν οι αμπελοκαλλιεργητές, αμβικούχοι, να διαθέτουν ανεμπόδιστα χήμα, το τσίπουρο και την τσικουδιά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.